Ελένη, καλώς ήρθες. Καλημέρα σας. Ελένη, έχεις καταλάβει τώρα ότι εδώ έχεις έρθει σε μια εκπομπή που δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Όλα τα διαστρέφουν και γράφουν, δηλαδή. Πανεφιλή. Νομίζω ότι έχουμε αλλάξει. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, προσέξτε να δείτε τι. Άλλο είπες εχθές, άλλο γράφτηκε. Κάτσε εδώ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα το επίπεδο της δημοσιογραφίας. Φοβερό. Κάνουμε μια πλάκα εδώ. Γιατί είναι πλάκα, γιατί η συμφωνία με την Ελένη γνωρίσαμε όταν της έκανα την πρόταση στο καλοκαίρι ότι έχει ραδιόφωνο μέχρι τις 10. Ρε Γιώργο, μου λέω. Άρα ξέραμε ότι θα έρχεται εδώ 11. Κάνουμε λοιπόν μια πλάκα, γιατί είμαστε και άνθρωποι και έχουμε την ανάγκη να αποφορτιστούμε και να κάνουμε και λίγο πλάκα, να πειράξουμε ένα στον άλλο κτλ. Και εκτός αέρα. Και είναι και μια πλάκα γλυκιά και έτσι λέω, μας λείπεις να σε μοιραστούμε πιο πολύ εμείς με τον Λαμπρόβουλο, με το Φάνη. Και να έρθει νωρίτερα. Μια πλάκα. Και λέει. Ο Λιάγκας την είπε στη Βουλγαράκη. Το σκληρό πρόσωπο της εργοδοσίας. Δηλαδή. Γιατί με έκανες παράπονο στον αέρα. Λίγο ντροπή. Λίγο ντροπή. Όχι, δεν είναι. Μαζί την κάναμε τη συμφωνία. Ούτε αργό στην εκπομπή. Ούτε έχω θέμα με το Φάνη, ούτε με το Γιώργο. Αλλά αν ερχόσουν και νωρίτερα θα μας πήρε και όλοι. Ναι, αλλά δεν μπορώ να αφήσω το Φάνη απ' την άλλη. Είναι ωραίο πλάνο αυτό. Πάμε, παιδιά.